Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε έτσι σε αυτές τις συνθήκες βέβαια, αλλά πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε ό,τι μας ανήκει. Σήμερα είμαστε μαζί με το Εργατικό Κέντρο και τη Δημοτική Αρχή για να μην νιώθει κανένας μόνος. Απέναντι στην ακρίβεια και στις αυξήσεις στην ενέργεια που κατατρώνε το λαϊκό εισόδημα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε μία συνοικία που έχει τσακιστεί από τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οικογένειες στην περιοχή που δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, όπως φαγητό, κομμένο ρεύμα, πληστηριασμοί σε λαϊκά σπίτια, ακόμα και συνταξιούχοι που δεν έχουν δυνατότητα να πάρουν τα φάρμακά τους. Και κύρια, το μεγάλο πρόβλημα εκτός από αυτά που ανέφερα παραπάνω είναι ότι δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει έναν άνεργο και έναν ανασφάλιστο στο σπίτι του. Αλλά και αυτοί που δουλεύουν και ιδιαίτερα η νεολαία παίρνουν μισθούς 300 με 500 ευρώ το μήνα. Γνωρίζουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ο κόσμος, ιδιαίτερα στις νότιες συνοικίες. Είναι ο εργατόκοσμος που δούλευε στις βιομηχανίες της περιοχής και στις οικοδομές. Είναι αυτός ο κόσμος που παρήγαγε τον πλούτο και σήμερα που τον έχουν εγκαταλείψει στη μοίρα του, μεταφέροντας όλες τις δραστηριότητες αλλού, σε άλλες χώρες, για να έχουν μεγαλύτερα κέρδη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πληθαίνουν μέρα με τη μέρα τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά που τα στοιχιώνουν ο εφιάλτης της ακρίβειας, οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά που κάνουν μία έτσι κι αλλιώς δύσκολη την κατάσταση, ακόμα δυσκολότερη. Στη σκιά του πολέμου και της εμπλοκής της Ελλάδας στην υπεραλιστική σύγκρουση. Οι μισθοί και τα μεροκάματα εξανεμίζονται εν ρηπή οφθαλμού. Η απόγνωση όλο και συσσωρεύεται και πλέον γίνεται φανερό ότι χωρίς μέτρα ουσιαστικής στήριξης και προστασίας του λαϊκού εισοδήματος στον αντίποδα των ψίχουλων που ανακοινώνει η κυβέρνηση, χωρίς αυξήσεις στους μισθούς, οι εργαζόμενοι θα τα βγάζουν όλο και πιο δύσκολα πέρα. Επιλέγουμε κάθε μήνα ποιο λογαριασμό θα αφήσουμε απλήρωτο, διαλέγουμε ποια ανάγκη θα πάει παραπίσω. Οι ουρές στα καταστήματα της ΔΕΗ και στους άλλους παρόχους ρεύματος μακραίνουν και τα τηλέφωνα σπάνε από τις λαϊκές οικογένειες για τους διακανονισμούς. Αφού ο λογαριασμός που έρχεται αγγίζει, αν δεν ξεπερνάει και ένα βασικό μισθό. Την ίδια στιγμή όλο και περισσότερο οι συντακτικές εταιρείες εντείνουν τις γνώριμες ενοχλήσεις στα σπίτια μας που δεν τα βγάζουν πέρα. Τα καύσιμα μετατρέπονται σε είδος πολυτελείας, με τους εργαζόμενους να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, απλά και μόνο για να πηγαίνουν στην εργασία τους, ενώ κάθε επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ έχει γίνει και μία αναμέτρηση με τι περικοπές θα κάνουμε στα βασικά μας αγαθά. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια λειτουργούν σαν βραδιπλεγής βόμβα για τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών, ακόμα και για τα σχολεία, αφού οι υπέρογγοι λογαριασμοί ενέργειας θέτουν διλήμματα ως προς το τι να ιεραρχηθεί, με τους γονείς σε πολλές περιπτώσεις να καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο ή να προτάσσεται η αξιοποίηση της περιουσίας μιας σχολικής μονάδας. Αυτό θα το συναντήσουμε και στον επόμενο χρόνο με το πετρέλαιο. Δεν μπορεί να δυσκολευτούμε να βάλουμε και πετρέλαιο στα σχολεία. Κι όμως από όλα τα παραπάνω, παρόλο την κατάσταση αυτή, κάποιοι βγαίνουν κερδισμένοι. Είναι οι ενεργειακοί όμιλοι που οι επιδόσεις τους στα χρηματιστήρια ανεβαίνουν. Είναι οι επενδυτές της πράσινης μετάβασης που βλέπουν τις business τους να περνάνε σε άλλη φάση. Είναι οι εφοπλιστές που με το πόλεμο στην Ουκρανία και με το προβάδισμα στη μεταφορά του πονάκριβου για το λαό, το LNG, βλέπουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται.
ακόμα είναι και η μεγαλοεργοδοσία που σε αυτές τις συνθήκες τρίβει τα χέρια της, βλέποντας ευκαιρίες για να κρατηθούν στον πάτο οι απαιτήσεις, να κηρύξει ακόμα πιο επιθετικά το να μη σηκώσουμε κεφάλι. Είναι οι πολιτικοί δηλαδή που υπηρετούν απεράγκλητα όλες οι κυβερνήσεις, με την κάθε μία να χτίζει σε όσα παρέλαβε από την προηγούμενη. Τα κέρδη όλων αυτών και συνολικά της αστικής τάξης είναι που καθορίζουν άλλωστε και τις αντοχές της οικονομίας, καλώντας το λαό να πληρώνει το μάρμαρο της προστασίας της καπιταλιστικής κερδοφορίας και του υπεριαλιστικού πολέμου. Είναι οι ίδιες αντοχές που κρατούν στο ύψος τους τις δαπάνες του 2% από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις νατοϊκές δαπάνες, την ίδια στιγμή που απορρίπτουν κάθε διεκδίκηση δική μας ουσιαστική για να ανακουφιστούμε ακόμα και την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατά ανάλωση τροφίμων, καυσίμων. Η σύγκρουση με τη στρατηγική των αντοχών της οικονομίας για τα κέρδη του κεφαλαίου είναι ο δρόμος για την πραγματική ανακούφιση. Κάθε στάση αναμονής, ακόμα και παραμικρή ανοχή να δείξουμε στην επίθεση στο όνομα της έκτακτης κατάστασης που μας λένε, θα γιγαντώσει ακόμα περισσότερο τον εφιάλτη μας. Τώρα είναι η ώρα για δράσεις, κινητοποιήσεις, αλληλεγγύη και διεκδίκηση. Να ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στην ανελαίτη επίθεση που δεχόμαστε σε κάθε πλευρά της ζωής μας, μαζί με το εργατικό κέντρο Πάτρας. Δεν θα πληρώσουμε εμείς τον πόλεμο και την ακρίβεια. Θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Με οργάνωση και αλληλεγγύη να δώσουμε την απάντησή μας.